για τις σύγχρονες κοινωνίες. Μικρή, μεγάλη, δεν έχει σημασία πώς ήταν η κοινωνία εκεί στη Μάνη. Είναι ντροπή όμως αυτό που μικρή έχει συμβεί. Εκτός από την τραγωδία, το βασικό είναι το 12χρονο τι γίνεται, αλλά πρέπει να προβληματιστούμε όλοι τι γίνεται και γύρω-γύρω από αυτές τις υποθέσεις. Το Χρήστο Στρατουλάκο πάμε να βρούμε. Γεια σου, Χρήστο, καλημέρα. Καλημέρα. Να μας πεις τι γίνεται με αυτή την υπόθεση στη Μάνη με την κακοποίηση της 12χρονης. 4 χρόνια την κακοποιούσαν. Από τα 8 χρόνια το κορίτσι. Όντως, καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά από την Πάτρα. Είναι μια ιστορία η οποία προκαλεί σοκ. Γιατί έχει διάρκεια προς τα πίσω. Όπως είπατε και εσείς, είναι αρκετά τα χρόνια τα οποία φαίνεται να κακοποιούνταν η 12χρονη τώρα κοπέλα από τον Ιρέα, με τον οποίο συζούσε η μητέρα της τα τελευταία χρόνια σε περιοχή της Ανατολικής Μάνης, κοντά στο Γερολιμένα. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι παρότι το κορίτσι αυτό είχε αναφέρει τα όσα συνέβαιναν, αν δεν υπήρχε η παρέμβαση από το χαμόγελο του παιδιού και εν συνεχεία να καταθέσει και η ίδια η μητέρα μετά από όλα όσα είχαν γίνει, σήμερα δεν θα είχε γίνει απολύτως τίποτα. Η σύλληψη έγινε την προηγούμενη Τρίτη από τις αστυνομικές αρχές εκεί της περιοχής. Ο ιερέας, ο 57χρονος, προφυλακίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη και εισαγγελέα και ανακριτή και θα παραμείνει στις φυλακές της Τρίπολης μέχρι να γίνει η δίκη. Ο ίδιος βέβαια μέσα από τη συνήγορό του υποστηρίζει ότι είναι αθώος και δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα στο παιδί. Ωστόσο, πριν από λίγη ώρα έχουμε και την πρώτη επίσημη τοποθέτηση από την μητέρα του παιδιού, ναι, όπου υποστήριξε ότι όντως έχει συμβεί μια φορά τέτοιο περιστατικό και ότι ευθύνη έχει καθαρά ο ιερέας και απεμπλέκει και άλλα πρόσωπα, διότι υπάρχει μια έρευνα που είναι σε εξέλιξη από την αστυνομία εκεί στην περιοχή, καθώς δεν αποκλείεται να υπάρχει και άλλο πρόσωπο συγγενικό της 12χρονης, το οποίο να εμπλέκεται πίσω από την υπόθεση αυτή. Το σίγουρο είναι ότι η έρευνα της αστυνομίας στη Λακωνία συνεχίζεται με πολύ προσεκτικές κινήσεις. Προσπαθούν να ανακαλύψουν το τι ακριβώς έχει συμβεί, να ανοίξουν τα κλειστά στόματα και στην τοπική κοινωνία να δούνε το τι ακριβώς έχει γίνει πίσω πάντως, από την ιστορία. Πάντως, Χρήστο, εκτός από το φρικιαστικό του πράγματος, φρικιαστικό είναι το γεγονός ότι εγώ είδα δηλώσεις σε κανάλια, σε άλλα κανάλια, που λέγαν ότι όλοι γνώριζαν. Κάτι ότι ήταν μεθύστακας ο παπάς, ότι έκανε το ένα, ότι έκανε το άλλο, και ότι προστατεύαν τα παιδιά τους. Αλλά τον 12χρονο δεν την προστάτευσε κανένας. Δεν βρέθηκε ένας να μιλήσει. Να κάνει μια καταγγελία. Και απευθύνομαι και στον Αρχιεπίσκοπο και στους ιεράρχες, τέλος πάντων. Ναι. Επιτρέπεται ο παπάς να συζεί. Και δεν το έχω ξανακούσει εγώ αυτό. Δεν το ξέρω. Ο παπάς επιτρέπεται να συζεί με κάποιον, με κάποια. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα και δεν μιλάει κανένας. Όπως δεν καταλαβαίνω ποια είναι η ποινή, το ετέθησε αργία. Και 4 χρόνια γνωρίζουν όλοι τι γίνεται και δεν μιλάει επίσης κανένας. Και επίσης η μαμά τώρα το. Τέλος πάντων. Λοιπόν, γεια σου, Χρήστο.